Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, το ΚΚΕ τοποθετείται για κάθε ζήτημα, κάθε νομοσχέδιο, με βάση το ποιον έρχεται να εξυπηρετήσει. Η κυβέρνηση, με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο, επιχειρεί να προσαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημόσιου τομέα σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων νομοθετημάτων της κυβέρνησης, όπως του νόμου 4622-2019 για το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που ήταν από τους πρώτους που ψήφισε η κυβέρνησή σας το καλοκαίρι του 2019, καθώς και του νόμου 4940-2022, με τον οποίο έγινε ακόμα πιο αντιδραστικό το σύστημα αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και νομοθετημάτων προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως ο νόμος Βερναρδάκη του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος 4369 του 2016, που έχει και αυτός καταδικαστεί πλατιά στη συνείδηση των δημοσίων υπαλλήλων και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ εκθίασε πριν από λίγο, και προγενέστερον αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στους νόμους της δικής του κυβέρνησης, που όλοι αυτοί μαζί αποκαλύπτουν πως υπάρχει σαφής και ενιαία στόχευση και προσανατολισμός στα ζητήματα λειτουργίας του κράτους, του δημοσίου, από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφοροποιήσεις, κοινή σας κατεύθυνση και επιδίωξη είναι το κράτος στρατηγείο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και απόρθητο φρούριο για τις ανάγκες του λαού. Είναι η προσαρμογή του δημοσίου στις τωρινές ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης για στήριξη των επενδύσεων και το άνοιγμα χώρου για τη διοχέτευση κεφαλαίων που λιμνάζουν και ψάχνουν πεδία υψηλής κερδοφορίας. Είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και μάλιστα σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας για την καπιταλιστική οικονομία. Αυτή την πιο γρήγορη προσαρμογή, αυτήν την πιο αποτελεσματική στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων από το κράτος, θέλετε να επιβάλλετε και με το παρόν νομοσχέδιο ως κομμάτι της λεγόμενης αξιολόγησης του δημοσίου. Αξιολόγηση φυσικά με τα κριτήρια αυτά, που είναι κριτήρια ξένα και εχθρικά στις ανάγκες του λαού. Γιατί η δική σας αγοραία αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των δημοσίων υπαλλήλων όλων των επιπέδων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών ή την εξάλληψη των αιτιών που έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών, το αντίθετο. Και τα τελευταία χρόνια ο λαός μας έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με τα αποτελέσματα της πολιτικής σας, τις συνέπειες των δικών σας κριτηρίων αξιολόγησης του δημοσίου, που οδηγούν σε ένα κράτος ικανότατο στην προώθηση των συμφερόντων των λίγων και επιλεκτικά ανίκανο να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη για τους πολλούς. Τι να πρωτοπούμε? Τις πυρκαγιές που κατέκαψαν τη χώρα? Τις πλημμύρες? Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών? Τα ακατάλληλα και επικίνδυνα στέγαστρα σε αθλητικούς χώρους με χιλιάδες θεατές? Όλα αυτά είναι τα τραγικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των δικών σας κριτηρίων λειτουργίας και τελικά αξιολόγησης του κράτους. Όπως τις πολιτικές κόστος ωφέλους, όπως κόστος λογίζεται οτιδήποτε σχετίζεται με τις ανάγκες του λαού και ως όφελος οτιδήποτε συμβάλλει στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι στο παρόν νομοσχέδιο για το ζήτημα της επιλογής των διοικήσεων ξεχωρίζεται τα νοσοκομεία της χώρας, το χώρο της δημόσιας υγείας, όπου έχετε προχωρήσει την επιχειρηματικότητα, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, τη μετατροπή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τις συγχωνεύσεις, το κλείσιμο τμήματων και μονάδων, τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τη μετατροπή κάθε ιατρικής πράξης εμπορική με το σύστημα DRG και άλλα πολλά. Σε ένα τέτοιο νοσοκομείο, ένα τέτοιο σύστημα υγείας, που μάλιστα θέλετε να κάνετε ακόμα πιο αντιλαϊκό, ακόμα πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα, άρα και εχθρικό για το λαό, χρειάζεται ένας διοικητής μάνατζερ, όπως γράφεται στα υλικά του νομοσχεδίου, που οι ουσιαστικές δεξιότητες του για τη διοίκηση, όπως τις ονομάζεται, θα υπερτερούν των εκπαιδευτικών προσόντων με βάση τα όσα περιγράφει το κείμενό σας. Δηλαδή, που θα βάζει στην άκρη την ιατρική επιστήμη για την πίσνα. Αυτό θέλετε. Τέτοιους διοικητές, τέτοιους γιατρούς, τέτοιους υπαλλήλους θέλετε. Όμως,
δεν είναι καλοπληρωμένοι managers, ούτε οι σύμβουλοι που λείπουν από τα νοσοκομεία της χώρας για να γίνουν καλύτερα. Λείπουν χιλιάδες γιατροί και νοσηλευτές, λείπει προσωπικό καθαριότητας, λείπουν εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα, με συνέπεια να εξοντώνεται το υπάρχον προσωπικό και να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών. Και όλα αυτά λείπουν εξαιτίας της πολιτικής σας, που μετατρέπει τους ασθενείς σε πελάτες. Αλήθεια, γιατί δεν αξιολογείται αυτό το κράτος? Μόλις χτες, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης έδωσε συνέντευξη τύπου έξω από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, με αποτέλεσμα να αναστέλλονται τα τακτικά χειρουργεία. Υπάρχουν 7 γιατροί για 27 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων. Ορίστε τι δήλωσε μία αναισθησιολόγος, συνέντευξη τύπου. Είπε: «Εγώ το μήνα Οκτώβριο θα γράψω 14 εφημερίες, σημαίνει ότι 14 μέρες θα πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο έτοιμη να ανταπεξέλθω σε οτιδήποτε προκύψει». Αυτό αφορά και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δικό σας ήταν ο νόμος αυτός για τα ωράρια των γιατρών στα νοσοκομεία. Τι έκανε ο διοικητής του νοσοκομείου? Συνεχίζει η γιατρός τη δήλωσή της. «Η διοίκηση δεν απαντά στις εκκλήσεις μας. Δεν δίνει καμία διαβεβαίωση ότι αυτό το καθεστώς υπερεφημέρευσης θα αλλάξει. Το μόνο που μας λένε είναι ότι πρέπει να δουλεύουμε χωρίς να πάρουμε ανάσα. Φτάσαμε πλέον να είμαστε επικίνδυνοι για τους ασθενείς και τον εαυτό μας». Στην Παπαμακάριστο, δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας, δεν εφημερεύει καθημερινά αναισθησιολόγος. Τι μέτρα πήρε γι' αυτό η πρώτη, είπε, μετά από μήνες που λειτουργεί έτσι το νοσοκομείο? Με απόφαση του διοικητή ανακοινώθηκε η εκπεριτροπής κάλυψη με ιατρό της εν λόγω ειδικότητας, μετακινούμενο ανά ημέρα από κάθε νοσοκομείο αρμοδιότητας της πρώτης ΥΠΕ εκ του συνόλου των νοσοκομείων. Οι συνέπειες ήταν άμεσες στο Σισμανόγλιο, που ήταν το πρώτο νοσοκομείο από το οποίο μετακινήθηκαν 2 αναισθησιολόγοι, όπου μειώθηκαν οι χειρουργικές αίθουσες κατά μία, βάζοντας φρένο σε προγραμματισμένες επεμβάσεις για τις οποίες οι ασθενείς μπορεί να περίμεναν και μήνες. Στο ίδιο νοσοκομείο, μάλιστα, αναστάλθηκε η λειτουργία του ιατρείου πόνου, ενώ μόλις χτες έκλεισε μία ακόμη χειρουργική αίθουσα. Τέτοιους διοικητές θέλετε? Να εφαρμόζουν χωρίς ενδιασμούς μια εγκληματική πολιτική, την πολιτική σας, να τους δίνετε και τα παχυλά μπόνους όταν το κάνουν αυτό και όταν δεν το κάνουν, αν πάει κάποιος να ξεφύγει, να μπορείτε και να τον απολύετε. Γι' αυτό και οι εξαγγελίες σας, ότι με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων που εισηγήσετε θα εξασφαλιστεί η αξιοκρατία και η διαφάνεια, είναι η γνωστή και χιλιοϋπομένη πούδρα για να καλύψει τον βασικό σας στόχο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη φρασιολογία στο παρόν νομοσχέδιο, αξιοκρατία, διαφάνεια, διαβάζαμε επίσης και αμεροληψία, αντικειμενικότητα, δεν έχετε πρωτοτυπήσει κιόλας. Αν ανατρέξει κανείς τα πρακτικά της Βουλής, θα βρει πολλές παρόμοιες υποσχέσεις από παλαιότερους επίδοξους μεταρρυθμιστές. Πείτε το όμως όπως πραγματικά είναι. Έχετε ανάγκη να τοποθετήσετε σε αυτές τις θέσεις ανθρώπους, προφανώς με γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προωθήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά την πολιτική σας. Γι' αυτό και στην τελική επιλογή του διοικητή τελικά θα την κάνει ο Υπουργός, όπως αναγράφεται στο νομοσχέδιο. Η προσωπική συνέντευξη είναι τελικά ο καθοριστικός παράγοντας στην τελική κατάταξη. Οπότε τα όσα βαρύγδουπα αναφέρεται, γιατί γράφεται μέσα για την καινοτομία της γραπτής εξέτασης πολλαπλών επιλογών. Καινοτομία, τέλος πάντων, καταργούνται στην πράξη όμως με τα 800 μόρια της συνέντευξης. Επίσης, ελέγχεται έμεσα τη διαδικασία και φαίνεται ξεκάθαρα και από τη σύσταση των Επιτροπών Επιλογής, 3 στους 5 στελέχη των Υπουργείων της Κυβέρνησης, αλλά και τα νομικά πρόσωπα, οι Επιτροπές Επιλογής, όπως το βάζει μέσα και το κείμενο, θα έχουν τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Τέλος πάντων, εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα στο ότι κάθε κυβέρνηση θέλει να έχει τον έλεγχο κάποιων βασικών κρίκων για την εφαρμογή της πολιτικής της. Εξάλλου, η κυρία Κεραμέως το είπε και χθες σε τηλεοπτική συνέντευξη, το είπε και σήμερα εδώ πέρα, ότι την τελική επιλογή πρέπει να την κάνει ο Υπουργός, αφού είναι, όπως είπε, εποπτεύουσα αρχή. Αλλά αφήστε στην άκρη αυτά τα περί αμεροληψίας,
περί διαφάνειας και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς επικεντρώνουμε την κριτική μας στο νομοσχέδιο στο εξής. Ποια πολιτική θα εφαρμόσουν αυτοί οι διοικητές? Ακριβώς επειδή σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα έχουμε ριζικές διαφορές με την πολιτική που εφαρμόζεται, όπως περιέγραψα ήδη. Έτσι λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, η ουσία του νομοσχεδίου βρίσκεται στα άρθρα 11, σχέδια δράσης, 12, αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης, 13, σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, τα οποία φυσικά θα αναπτύξουμε και αναλυτικά στη συζήτηση κατάρθρων. Ωστόσο, συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτά τα άρθρα αναδεικνύεται όλο το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο που θέλει να προωθήσει η κυβέρνηση και μέσα από τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου. Οι φορείς καλούνται να θεσπίζουν ετήσιους μετρήσιμους στόχους με κριτήρια επιχείρησης, αναφέρονται στο νομοσχέδιο εξής φράσεις: κέρδη, ζημίες, διαρθρωτικές αλλαγές, προσλήψεις και αποχωρήσεις προσωπικού, σταθμίζοντας το κόστος και το όφελος ως βασική αρχή λειτουργίας, εισάγοντας δηλαδή εργαλεία ανάλυσης, μεθόδους προγραμματισμού και ελέγχου δανεισμένους από την αγορά, με ό,τι αυτό τελικά συνεπάγεται ως αποτύπωμα για τις ανάγκες του λαού. Γιατί το να λειτουργούν τα νοσοκομεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια σαν να πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες σημαίνει πως δεν θα έχουν πρόσβαση στην υγεία όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Σημαίνει πως οι αποφάσεις για την περίθαλψη ή την κατάλληλη θεραπεία ενός ασθενούς δεν θα λαμβάνονται με κριτήρια ιατρικά, αλλά με κριτήρια οικονομικά. Στη βάση αυτή θεσπίζεται και το λεγόμενο συμβόλαιο απόδοσης με τον αρμόδιο υπουργό, ώστε αν οι στόχοι των ετήσιων σχεδίων δράσης επιτευχθούν, τότε να προβλέπονται αυτά τα παχυλά μπόνους στις διοικήσεις, αν όμως δεν επιτευχθούν, τότε να είναι δυνατή η άμεση λήξη της θητεία τους αζημίως. Δεν είναι μετακίνηση, όπως το είπατε πριν, κυρία Υπουργέ, είναι απόλυση. Και ακριβώς επειδή είναι τέτοιο πράγμα, η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει μπροστά τις διοικήσεις με πιο ενεργό ρόλο, ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής της και με το καρότο και με το μαστίγιο. Όμως, πρόκειται και για μια εξέλιξη που πρέπει να προβληματίσει ιδίως τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, η δυνατότητα λοιπόν για απόλυση όσων διοικήσεων δεν πιάνουν τους στόχους, γιατί ανοίγονται επικίνδυνοι δρόμοι συνολικά στο δημόσιο που τους έχετε ανακήρυξει. Σου έχετε ξαναπεί, πάνω στο νομικό βέβαια οπλοστάσιο που υπάρχει ήδη, ιδιαίτερα τους νόμους Βερναρδάκη και νόμους Βορύδη. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής και φυσικά στην Ολομέλεια να αναπτύξουμε περαιτέρω τους προβληματισμούς μας. Δώσαμε κάποιους βασικούς λόγους που το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.